Χωρίς επαρκείς χώρους τόσο για το διδακτικό έργο όσο και για τις ανάγκες του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, άρχισε η νέα χρονιά για το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Χανίων. Παρά την προσθήκη προκατασκευασμένων αιθουσών τα προηγούμενα χρόνια και τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, τα προβλήματα παραμένουν και με την αύξηση του αριθμού των μαθητών αναμένεται να οξυνθούν. Θεωρώ ότι ό,τι και να κάνουμε για τα σχολιά είναι λίγο. Από ό,τι είδαμε, υπάρχει μια σημαντική αύξηση φέτος εδώ από παιδιά που γράφτηκαν πρώτη φορά. Μια αύξηση που περνάει το 25%. Οπότε οι απαιτήσεις αυξάνονται και από ό,τι μας είπαν οι καθηγητές. Και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε μαζί με την Δημοτική Αρχή. Έχει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη λειτουργικότητα του ειδικού σχολείου, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει ένα κρίσιμο ρόλο, ιδιαίτερα εδώ που έχει τον επαγγελματικό χαρακτήρα και βοηθά τα παιδιά αυτά να βρουν μια επαγγελματική διέξοδο. Κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, ειδικότητες του ειδικού προσωπικού είναι σύμφωνα με το προσωπικό του σχολείου με δεμένα τα χέρια, αφού είναι αναγκασμένοι να περιφέρονται στις υπάρχουσες αίθουσες. Οι ανάγκες δεν έχουν καλυφθεί και γι' αυτό το λόγο και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και με την περιφέρεια είμαστε σε επικοινωνία ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τόσο το κομμάτι το στεγαστικό μέχρι το σημείο που θα λυθεί οριστικά αυτό το ζήτημα με μια συνολική μετεγκατάσταση σε ένα νέο κτίριο. Το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Χανίων ιδρύθηκε το 2017 και φέτος ο αριθμός των νέων εγγραφών αυξήθηκε εντυπωσιακά. Στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής είναι η μετεγκατάσταση του σχολείου που θα λύσει οριστικά τα κτηριακά του προβλήματα.